Γεια σας και καλώς μου ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα που είδατε και από τον τίτλο σας έχω ένα βίντεο με όλα τα πραγματάκια τα οποία είχα μέσα στη βαλίτσα από το χριστουγεννιάτικο event που είχα κάνει τα Sephora. Άργησα να το κάνω αυτό το βίντεο, ήθελα να το κάνω πιο νωρίς. Διάφορες υποχρεώσεις με καθυστέρησαν από το να το κάνω. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει πολλές από εσάς να δείτε τι είχε η δικιά μου η βαλίτσα και τι δεν είχε. Έχω παρατηρήσει να έχει κάνει κάποια άλλη κοπέλα βίντεο unboxing με τα συγκεκριμένα πράγματα. Μπορεί και να κάνω φυσικά λάθος. Ελάχιστα από τα πράγματα τα οποία θα σας δείξω και στην πορεία τα έχω δοκιμάσει. Τα περισσότερα δεν πρόλαβα σε καμία περίπτωση να τα δοκιμάσω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Και πριν προχωρήσω, μάλλον με το βίντεο, να σας πω ότι το μακιγιάζ αυτό το οποίο βλέπετε έχει ένα επικορίσια. Είναι το προηγούμενο μου βίντεο. Όσο σας ενδιαφέρει, θα σας αφήσω το link από κάτω. Να πάτε να το δείτε. Είναι με την Naked Heat από Urban Decay. Πάμε. Είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σε χριστουγεννιάτικο event σε φορά και καταρχήν τους ευχαριστώ πάρα πολύ και μόνο που με κάλεσα. Εάν δεν έχετε δει τι μας έχουν δώσει, μας είχαν δώσει όλη αυτή εδώ τη βαλίτσα, η οποία είναι τέλεια γιατί κιόλας είναι και με ροδάκι και μπορείς και να τις μπρώνεις έτσι. Είναι τεράστια. Είναι βαλίτσα, κανονική βαλίτσα. Και πέρα από αυτό μας είχαν δώσει και το Advent Calendar, το οποίο είμαι σίγουρη ότι το έχετε δει από πάρα πολλές κοπέλες. Είναι το Advent Calendar από Sephora. Θα το βρείτε σε όλα τα καταστήματα Sephora. Και επίσης ότι για όλα αυτά που θα σας δείξω, βρω link άμεσα στο site των Sephora, να ξέρετε θα σας τα αφήσω όλα από κάτω. Και αυτό είναι το Advent Calendar, το οποίο ερχόταν ξεχωριστά από τη βαλίτσα γιατί δεν χωρούσε μέσα στη βαλίτσα. Συνεχίζω με το κουτάκι που είχε μέσα Lana Lips. Επίσης να προσθέσω ότι δεν είχαμε όλες οι κοπέλες την ίδια βαλίτσα, προφανώς είχαν τυχεία και διάφορα πράγματα μαζί. Εγώ είχα μέσα στη βαλίτσα μου 3 Lana Lips, τα οποία είναι Lip Balm χιλιών, είναι από την εταιρεία αυτή. Μπορείτε να τα βρείτε σε φορά. Το μόνο δυστυχώς που έχω χρησιμοποιήσει είναι το 101 Ointment στην μυρωδιά πράσινου μήλου, το οποίο δεν μπορείτε να φανταστείτε το πόσο τέλεια μυρίζει. Και από ό,τι είδα υπάρχει και σε μυρωδιά ροδάκινο και φράουλα, μπορείτε να το βρείτε παντού σε όλα τα καταστήματα. Και τα άλλα που είχε μέσα είναι το Lana Lips Lemonade Lip Treatment και το Multi-Purpose Super Balm. Να σας πω ότι το συγκεκριμένο που έχω δοκιμάσει είναι πολύ ενυδατικό. Παρόλο αυτό δεν μου έκανε κάτι super wow στα χείλη μου, ειδικά όταν ήταν ξηρά, αλλά σίγουρα μαλακώνει τα χείλη και μένει στα χείλη σας. Θέλω να πω ότι δεν είναι ούτε πολύ sticky, ούτε σαν να μην φοράς τίποτα. Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση, αλλά το καλύτερο είναι ότι μυρίζει τέλεια. Τέλεια. Επόμενο πιάνω 3 μάσκες από την εταιρεία Dr. Jart. Επίσης, θα πω πολλά επίσης. Αρκετά από αυτά είναι χριστουγεννιάτικα, δηλαδή είναι limited edition, βγαίνουν τώρα για τις χριστουγεννιάτικες συλλογές. Οπότε δεν ξέρω ποια από αυτά θα μπορείτε να τα βρείτε και μετά το τέλος των γιορτών, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αν δεν μπορείτε να βρείτε πολλά από αυτά σαν σετάκια όπως δόθηκαν σε εμάς, θα μπορείτε να τα βρείτε μεμονωμένα. Dr. Jart Tarot 1-3. Έχει 3 μάσκες, δυστυχώς δεν έχω δοκιμάσει καμία για να σας πω. Έχω ακούσει διάφορες κριτικές, όχι καλές κυρίως. Παρ' όλα αυτά, άμα δεν τη δοκιμάσω, δεν μπορώ να έχω κι εγώ άποψη. Και μέσα έχει μία μάσκα Bright Lover, η οποία είναι για να φωτίζει το δέρμα. Μία Firm Lover, η οποία φαντάζομαι είναι για να τσιτώνει το δέρμα. Και μία ενυδατική, στην οποία κατηγορία κατατάσσομαι εγώ. Και μόλις τις δοκιμάσω θα σας ενημερώσω. Συνεχίζω με 2 πράγματα που πιάνω από την εταιρεία Too Cool For School. Δεν την ήξερα εννοείται αυτή την εταιρεία. Μου το έχουν πει πολλά κορίτσια ότι τη γνώριζαν. Βασικά όχι πολλά κορίτσια. Είναι τις κολλητές μου, η οποία έχει χρησιμοποιήσει τα πάντα σε αυτό το πλανήτη. Τέλος πάντων. Και μέσα έχει την Pumpkin Purifying 24K Mask. Είναι αυτή εδώ η μάσκα. Αυτό εδώ. Η οποία είναι μια χρυσή μάσκα και
κάνει peel off. Δεν θυμάμαι πώς ακριβώς μυρίζει. Και τώρα δεν μου βγάζει και καμιά ιδιαίτερη μυρωδιά. Αυτή την έχω δοκιμάσει μία φορά όμως. Είναι για λάμψη, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι για τόνωση και soothing. Κουρίσια δυστυχώς δεν θυμάμαι. Αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι δεν έβγαινε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έβαλα και αρκετή στρώση, αλλά στις άκρες που υπήρχε λίγη στρώση από τη μάσκα, με ταλαιπώρησε λίγο μέχρι να τα βγάλω. Αλλά νομίζω είναι πολύ οικονομική εταιρεία. Και το άλλο που έχω από την εταιρεία, το οποίο είναι και σε αυτή τη τόσο cute συσκευασία και έχω δει και σε τέτοιες συσκευασίες πολλά πράγματα από Benefit, νομίζω Makeup Forever, και έχει μέσα την Pumpkin Sleeping Pack. Enzyme Peeling λέει, Pumpkin Nutrition και Clear Skin και Moisturizing. Τι είναι? Είναι κρέμα. Καταλάβετε πόσο πολύ έχω ασχοληθεί με τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα. Μετά πιάνω τρία πραγματάκια από Sephora, τα οποία είναι αυτά εδώ. Είναι σε σχήμα στο λιδιού, μπορείτε να τα κρεμάσετε στο δέντρο σας. Και έχω ένα αστεράκι, το οποίο αυτά λέει ότι είναι bath, είναι κονφετή μάλλον για το μπάνιο. Α, έχει cotton flower scent, άρα έχει και μυρωδιά. Μετά έχω αυτό το ροζ δεντράκι, το οποίο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και αυτό εδώ, το οποίο είναι σε σχήμα λεπουδίτσας, το οποίο είναι άλλοτε για το μπάνιο. Και αυτό το τι εδώ. Μετά από σε φορά πάλι έχω το Winter Wonderland Bath and Shower Gel. Πάλι στην ίδια μυρωδιά Cotton Flower. Είναι αυτό εδώ και έχει πραγματικά... Οι συσκευασίες του Sephora, των προϊόντων Sephora, είναι τέλειες. Μετά πάλι από Sephora, είχα μέσα δύο παλετίτσες. Η μία είναι η Winter Magic Palette. Είναι αυτή εδώ και περιέχει 8 σκιές για τα μάτια. Και την Winter Queen, αυτή εδώ, η οποία περιέχει 2 ρούζ, ένα highlighter και ένα προϊόν τύπου bronzer. Και είναι αυτές εδώ οι παλετίτσες. Και τελευταίο και θεωρώ πιο cute προϊόν από όλη την συλλογή των Sephora ήταν το Winter Wonderland Surprise Mug. Είναι αυτό εδώ. Είναι μία κούπα. Κοιτάξτε! Ναι, εντάξει, καταρχήν είναι ό,τι πιο χαριτωμένο έχω δει. Είναι μικρή κούπα και αυτή η αλεπουδίτσα με τρελαίνει. Πεθαίνω σε όλες τις συσκευασίες του Sephora και έχει μέσα άλατα για το μπάνιο, αστεράκια, τα οποία μοσχομυρίζουν, πραγματικά μοσχομυρίζουν. Α, ψέματα, έχω ένα ακόμη προϊόν από Sephora, το οποίο είναι το Instant Moisture Water Gel, είναι μία κρέμα και λέει ότι περιέχει υαλουρονικό οξύ και είναι αυτή εδώ, πεθαίνω για τη συσκευασία. Είναι πλαστική, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Είχα μέσα δύο προϊόντα από την εταιρεία Mr. Blank Teeth και το ένα είναι μία οδοντόκρεμα μαύρη, η οποία υποτίθεται σου ασπρίζει τα δόντια από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα κορίτσια που χρησιμοποιούν, και το άλλο είναι strips. Λωρίδες, τέλος πάντων, για λεύκανση δοντιών και έχει αρκετές μέσα. Δύο πράγματα από την εταιρεία Frank Body. Όσες δεν τη γνωρίζετε ήδη, είναι μια εταιρεία πολύ γνωστή για τα scrub τα οποία έχει και είναι scrub με καφέ. Βέβαια, εγώ δεν πίνω καφέ και δεν τρελαίνομαι και πολύ για τη μυρωδιά του καφέ. Μόνο τον υλικό, παιδιά με τον υλικό, πραγματικά μπορώ να κάθομαι και να μυρίζω το κουπάκι όλη μέρα. Ειδικά αυτά τα μαγαζιά που φτιάχνουν υλικό καφέ. Άμα μπω, δεν θέλω να μπω. Τέλος πάντων, τελείως άσχετο το ένα με το άλλο. Μέσα έχει ένα lip scrub, το οποίο θα μου χρησιμεύσει, είμαι σίγουρη. Και δεν το έχω ανοίξει καν, παιδιά, να δω πώς είναι. Α, είναι βαζάκι! Δεν ξέρω γιατί νόμιζα ότι θα ήταν σε χαρτάκι. Είναι σε βαζάκι. Thank you. Αχ, μυρίζει και αυτό καφέ. Και το άλλο είναι... Εντάξει. Ανυπομονώ να το χρησιμοποιήσω. Guess what? You'll be naked in a minute. Είναι ένα scrub, παιδιά, για τον ποπό. Έχει έναν ποπό εδώ. Εκτός και αν δεν είναι για τον ποπό,
και είναι για όλο το σώμα, αλλά εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι σκράπ για το ποπό. Γιατί πεθαίνω και μόνο στην ιδέα. Αυτό ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Συνεχίζω με κάτι από την εταιρεία Rex Align Derma. Έτσι λέγεται. Νομίζω είναι, ναι, μία κρέμα προσώπου για ευαίσθητο δέρμα, ενυδατική, αναζωογονητική κλπ. Πάντα ψάχνω πράγματα τα οποία θα μου δώσουν ενυδάτωση ή επιδερμίδα μου. Δεν είναι και πολύ στα καλά της τα τελευταία χρόνια. Μπούκλα κάτι στη θέση σου. Οπότε πάντα ενυδατικές κρέμες μου φαίνονται πολύ χρήσιμες. Κακό σας είπα ότι τελείωσα με τα προϊόντα αυτή τη φορά, γιατί συνέχεια βρίσκω κι άλλα. Έχω μέσα μία μάσκα χεριών η οποία είναι με αβοκάντο και είναι για ενυδάτωση και επανόρθωση. Είναι αυτή εδώ η μασκούλα. Και μία μάσκα η οποία είναι για εσάς που βάφετε τα μαλλιά σας. Εγώ δεν τα βάφω. Είναι για να τα φωτίσει και να προστατεύσει το χρώμα των μαλλιών σας. Και το πιο cute είναι ότι έχει μέσα και ένα σκουφάκι από αυτά που βάζεις στο ντους και από κάτω έχει τη μάσκα και είναι νυκτός, δηλαδή τη βάζεις το βράδυ και κοιμάσαι. Συνεχίζω με κάτι μάσκες από διάφορες εταιρείες. Η πρώτη είναι από την εταιρεία Tony Moly. Η Pudding Gel Mask Sheet είναι μάσκα μίας χρήσης τύπου gel με υψηλή περιεκτικότητα σε σταφύλι. Βοηθάει στην επανάκτηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας χαρίζοντας βιταμίνη α για εξωτερική χρήση. Μάλιστα. Αυτή εδώ λοιπόν. Μια μάσκα πάλι από την εταιρεία Dr. Jart. Η Porecting Solution. Ω, για τους σπόρους. Είναι μαύρη μάσκα, αλήθεια. Είναι sheet mask. Και είναι μαύρη. Πεθαίνω. Θέλω να την ανοίξω τώρα, αλλά τώρα είμαι βαμμένη. Ουάου. Είναι για να μειώνει και να καθαρίζει τους σπόρους. Από την εταιρεία Patchology είχα τρία πράγματα. Το πρώτο και το οποίο έχω δοκιμάσει είναι η 5 Minute Facial Sheet Mask. Ήτανε μία τέτοια μάσκα από αυτές τις γελίες. Σας είχα κάνει και stories στο Instagram. Πεθαίνω. Να σας πω ότι μυρίζει τριαντάφυλλο. Έχει πολύ έντονη μυρωδιά τριαντάφυλλου. Η μάσκα λέει ότι είναι για 5 λεπτά. Εγώ την άφησα τουλάχιστον μία ώρα. Είναι για πολύ έντονη ενυδάτωση με υγειονομικό οξύ και βιταμίνη και βιταμίνη β5 λέει. Κορίτσια, είναι απίστευτη. Αυτή θα την ξανά παίρνω από μόνη μου. Δηλαδή μέχρι και την επόμενη μέρα που έπεσα για ύπνο και δεν είχα βάλει καν ενυδατική, δεν άγγιξα το δέρμα μου μετά από αυτή τη μάσκα. Ήμουνα τόσο ενυδατωμένη, δεν μπορείτε να φανταστείτε για τι δέρμα μιλάμε. Αυτή σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Μετά έχουμε μία cute μάσκα η οποία είναι για τα πόδια. Παιδιά, χέρια, πόδια, μάσκες, πεθαίνω. Είχα δει τη Μαρίλια να μιλάει γι' αυτό σε ένα insta story της και το βάζει στα πόδια και λέει ότι ξεφλουδίζει σιγά σιγά. Και η Μαρίλη είπε ότι λειτουργεί και ανυπομονώ πάρα πολύ να τη δοκιμάσω, να δω αν λειτουργεί ή όχι. Και ότι κάνει απολέπιση από μόνη της κατά τη διάρκεια των ημερών. Λέει ότι βλέπεις αποτελέσματα μετά από 3 με 7 μέρες και ανυπομονώ να τη δοκιμάσω. Και το άλλο είναι Rejuvenating Eye Gels από την ίδια εταιρεία. Λοιπόν, από αυτά έχω δοκιμάσει ένα, αλλά δεν θυμάμαι. Και πως κορσιά, να με συγχωρέσετε. Είναι πάτσες για τα μάτια, τα βάζεις στα μάτια. Αλλά πραγματικά, συγχωρέστε με, δεν θυμάμαι τι αποτέλεσμα έχει στα μάτια. Δεν θυμάμαι. Θα τη ξαναδοκιμάσω. Συνεχίζω με δύο πράγματα από την εταιρεία Origins. Η μία είναι η Energy Boosting Gel Moisturizer, είναι αυτή εδώ, και είναι μία ενυδατική κρέμα για λιπαρά δέρματα. Είναι αυτό εδώ το πανέμορφο βαζάκι. Και η άλλη κρέμα που είχε μέσα είναι πάλι oil free, είναι anti-aging. Ου, και είναι σε πράσινο βαζάκι. Μετά μέσα είχα ένα Kale και Green Tea Spinach Vitamins AIDS Prevention Cleanser από την εταιρεία Yath to the People. Είναι ένα καθαριστικό προσώπου το οποίο
Το πιο τέλειο πράγμα πάνω σε αυτό είναι ότι έρχεται πέρα από το μπουκαλάκι, έρχεται μαζί του παιδιά και μία αγγλία. Δεν το έχω δοκιμάσει δυστυχώς το καθαριστικό, αλλά ένα καθαριστικό είναι πάντα χρήσιμο, my friend, πάντα. Μία κρέμα ενυδατική, η οποία είναι από την εταιρεία Skin Food. Και έχω ακούσει πολύ να μιλάνε για αυτή την εταιρεία από κοπέλες, αλλά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τίποτα. Είναι για βαθιά ενυδάτωση και έχει και μέσα μέλι. Απίστευτο. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Mattifying Charcoal Blotting Paper for Oily Types από την εταιρεία Dino Platz. Είναι 50 μαντιλάκια για εσάς τις κοπέλες που είστε λιπαρές που κάνεις έτσι, ένα προϊόν το οποίο συνέχεια μου ανοίγει και δεν μπορώ να το κρατήσω καλά. Είναι και αυτό σε σχέδιο στολιδιού. Είναι από την εταιρεία This Works και έχει μέσα, θα σας πω, ένα sleep balm, λέει, το οποίο το βάζεις σε μέρη τα οποία είναι οι αγκώνες, οι στέρνες, γενικά σε σημεία τα οποία αισθάνεστε μεγάλη ξηρότητα. Και μέσα είχε δύο ακόμη σπρέι, τα οποία από ό,τι έχω καταλάβει είναι σπρέι τα οποία τα βάζεις στο μαξιλάρι σου και σε βοηθάνε να κοιμηθείς. Μυρίζουν λίγο βέβαια σαν φαρμακείο. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει προσωπικά. Αλλά ανυπομονώ και αυτά να τα χρησιμοποιήσω και κάποια στιγμή θα σας πω τη γνώμη μου και για αυτά. Φαντάζομαι βέβαια όμως ότι αυτό είναι σετάκι, το οποίο είναι τώρα για τα Χριστούγεννα, αλλά σίγουρα τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και μετά. Τώρα μείνανε κάποια πράγματα τα οποία είναι καλλιτικά. Ένα είναι από την εταιρεία Benefit, το Punch Pop. Είναι ένα gloss στην απόχωση Strawberry. Μέσα επίσης είχε ένα προϊόν το οποίο λέει Matte for Lips. Είναι από την εταιρεία Herborian. Υπόσχεται, λέει, βελούδινα χείλη με ένα matte τελείωμα. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι. Άμα το έχει χρησιμοποιήσει καμία, ας μου πει κάτω στα σχόλια. Έχω επίσης από την εταιρεία Benefit, το οποίο είναι σε μια limited edition συσκευασία, την The Real Mascara, η οποία μου έρχεται σε μια πολύ cute και τέλεια συσκευασία. Δεν ξέρω αν το βλέπετε το σχέδιο που κάνει. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα είναι για τα Χριστούγεννα. Και για το τέλος σας άφησα 4 αγαπημένα μου προϊόντα, τα οποία ήταν αυτά τα οποία ξεχώρισαν περισσότερο για μένα από όλη αυτή την βαλίτσα την οποία πήραμε μετά το event. Το πρώτο είναι από την Too Faced και τα Melted Matte κραγιόν που έχει η εταιρεία. Σε μια limited έκδοση, περιορισμένης έκδοσης κραγιόν, είναι στην απόχρωση Gingerbread Man και είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, κορίτσια, είναι ένα dupe ουσιαστικά για τις Lime Crime, το Pumpkin, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό χρώμα, εγώ το λατρεύω. Είναι ένα κεραμιδί. Σας έχω κάνει κιόλας μακιγιάζ με το αντίστοιχο παρόμοιο κραγιόν της Lime Crime. Οπότε θα σας το αφήσω και αυτό από κάτω και θα παίξει και κάπου εδώ για να το δείτε εάν σας ενδιαφέρει. Και να σας πω ότι μόσχο μυρίζει. Είναι matte. Και είναι σε αυτή την cute συσκευασία, οπότε όσες το θέλετε, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Αν δεν έχει εξαντληθεί και από τα καταστήματα και online. Στη συνέχεια είχα μία Starlit πούδρα από την εταιρεία Makeup Forever στην απόχρωση 15. Κορίτσια, πέθανα όταν το είδα. Γενικά λατρεύω τη Makeup Forever και από ό,τι έχω καταλάβει είναι μία πούδρα την οποία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις είτε σαν highlighter είτε στα μάτια. Γιατί δεν ανοίγει. Κορίτσια, θα πεθάνω. Εντάξει, το συγκεκριμένο εγώ δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν highlighter γιατί η απόχρωσή του είναι rose gold. Πραγματικά δεν θα μπορούσα να το βάλω σε χειρότερο μέρος για να το δείτε. Είναι αυτό εδώ πάντως. Κοντεύω να γυρίσω το χέρι μου εντελώς. Από ό,τι καταλαβαίνετε, τώρα βλέπω τα περισσότερα πράγματα. Και από τα τελευταία τα δύο που θα σας δείξω, πραγματικά δεν ξέρω για ποιο ήμουνα πιο χαρούμενη ή για ποιο τσίριξα πιο πολύ. Το ένα είναι από την εταιρεία Farsali. Όσοι παρακολουθείτε πολύ Instagram, είμαι σίγουρη ότι θα γνωρίζετε την εταιρεία. Είναι ένα προϊόν πολύ ιδιαίτερο. Έρχεται με dropper. Πω, κορίτσια, δεν φαντάζεστε πόσο έντονα μυρίζει. Είναι ένα σέρουμ, το οποίο συγκεκριμένο είναι αντιοξυδοτικό και βοηθάει στο δέρμα. Μυρίζει πάρα πολύ όμορφα. Όσες παρακολουθείτε, ξαναλέω, Instagram, είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε γιατί ακριβώς μιλάω. Παρ' όλα αυτά είναι πανάκριβο,
Οπότε εγώ και η Τζίνα πατήσαμε μια τσιρίδα όταν είδαμε ότι ήταν μέσα στο κουτί. Και το τελευταίο αυτό δώρο, το οποίο είμαι πιο εκστασιασμένη εισαγωγικά απ' όλα, είναι γι' αυτό εδώ. Είναι το κουτάκι με τα προϊόντα της Benefit. Είναι μια γκαρδαρόβα και καλά. Α, κοιτάξτε, ντουλαπίτσα ανοίγει. Και ανοίγει ξανά. Και έχει μέσα προϊόντα της Benefit, παιδιά. Θα πεθάνω. Και όχι μόνο. Αυτό που είχα εγώ στη δικιά μου τη βαλίτσα δεν ήταν στο χρώμα μου. Και η Μαρίλια, την οποία ευχαριστώ πάρα πολύ, μου το άλλαξε και μου έδωσε το δικό μου, το οποίο είναι το νούμερο 5. Μαρίλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αν παρακολουθείς αυτό το βίντεο. Έχει μέσα ένα πινέλο για τα φρύδια. Έχει μέσα το high brow, το οποίο είναι για να φωτίζεις εδώ την περιοχή κατά το τόξο. Έχει το brow zinc, το οποίο είναι ένα καινούργιο προϊόν, είναι πούδρα για τα φρύδια. Έχει το goof proof brow pencil, το οποίο είμαι σίγουρη ότι ξέρετε τι είναι. Είναι ένα προϊόν για να σχηματίζεις τα φρύδια σου. Το gimme brow. Έχει το ka brow, το οποίο είναι τύπου pomade gel για τα φρύδια. Και έχει και ένα brow mapping tool, το οποίο είναι για να μετράς τα φρύδια σου. Πεθαίνω, σβήνω, λιώνω, χάνομαι. Πραγματικά δεν έχω λόγια για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είχε η δικιά μου η βαλίτσα. Είναι ένα και ένα, κάτσε να μην έχω ξεχάσει τίποτα, δεν έχω ξεχάσει τίποτα παιδιά, έχει αδειάσει η βαλίτσα. Ξαναλέω ότι θα σας αφήσω από κάτω ό,τι link βρω για όλα αυτά τα προϊόντα, εννοείται όλα τα ονόματα θα υπάρχουν από κάτω ένα προς ένα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και περιμένω να τα πούμε στα σχόλια από κάτω. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο μου βίντεο και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πόσες φορές μπορεί να είπα τη λέξη επόμενο βίντεο? Πολλές. Είμαι σίγουρη. Φιλάκια. Μουά. Bye. Ξέρω ότι ήταν πολύ γνωστή, μου το έχουν πει και άλλες κορίτσες. Μου το έχουν πει και άλλες κορίτσες. Μυρίζει... τέλεια. Ναι. Πάντως η συσκευασία είναι όλα τα λεφτά. Αν δεν σκέφτε πως πίνει. Γενικά, τι ακριβώς κάνει? Α, υπάρχει και στα ελληνικά. Λοιπόν, μία αντλία για να το βάλεις και να... αυτό είναι γυαλί. Καλά είναι γυαλί, εγώ νόμιζα ήταν πλαστικό. Πάλι καλά δηλαδή που δεν μου είπες. Είναι από την εταιρεία Sleep Stars. Όχι. Είναι από την εταιρεία This Works. Ποια είναι η εταιρεία This Works? Α, όχι Sleep Stars. Γενικά σε σημεία τα οποία αισθάνεστε μεγάλη ξηρασία. Ξηρότητα. Απορώ γιατί συνεχίζετε και βλέπετε αυτό το βίντεο. Λέει, υπόσχεται ένα βελούδινο... εκεί που το έβαλα.